ως παρουσιαστής των MAD Awards, και δεν μιλάω σαν το MAD αυτή τη στιγμή, εγώ κάθε χρόνο κάνω τα βραβεία χωρίς να γνωρίζω τα αποτελέσματα, τα οποία έρχονται την ημέρα των βραβείων μέσα από το site videomusicawards.gr. Όλοι οι καλλιτέχνες, επειδή είναι υποψήφοι σε διάφορες κατηγορίες, οφείλουν να είναι στις θέσεις τους ή η παραγωγή να γνωρίζει πού θα βρίσκονται. Αν για παράδειγμα έχει βγει ένας καλλιτέχνης on stage να τραγουδήσει, πρέπει να τον κυνηγάει ο floor manager, γιατί μετά μπορεί να παίξει η δική του κατηγορία και μπορεί να κερδίζει αυτό το βραβείο και να πρέπει να ξέρουμε πού είναι. Κανένας μα κανένας δεν πηγαίνει ποτέ να πει σε κανένα καλλιτέχνη ότι στις 11 και 4 ανεβαίνεις και παίρνεις βραβείο. Λοιπόν, και ένα το κρατούμενο. Ρώτησα, μου λέει, δεν ξέρω πώς είχατε τη φρεσάσα. Ένα το κρατούμενο. Και σε ό,τι αφορά το περιβόητο όλο αυτό που έχει γίνει, χθες ήρθα το πρωί εγώ και δεν είχα ιδέα, γιατί ήμουνα το Σαββατοκύριακο στα άσπρα σπίτια, ήμασταν μαζί με τον Κώστα κιόλας. Είχαμε πάει για Σαββατοκύριακο που έπαιζα μουσική και ήρθα χθες και μου λένε δεν έπαιξε Παύλο και δεν είχα ιδέα. Χθες λοιπόν σας είπα δεν το γνώριζα. Σήμερα δεν μπορώ να κάνω το χαζό και να λέω δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε, αλλά τη στιγμή που το κανάλι με το οποίο συνεργάζομαι δεν έχει δώσει μία επίσημη απάντηση, εγώ δεν μπορώ να κάτσω να πω το παραμικρό. Αλλά όλα αυτά περί σκαλέτα, Στέφανε κτλ. Αλήθεια στο λέω. Εγώ, σαν παρουσιαστής, δεν γνωρίζω παιδιά τα αποτελέσματα. Υπάρχει σκαλέτα που δίνεται στους καλεσμένους. Είναι αστείο, είναι αστείο τηλεοπτικά. Δεν δόθηκε για αυτό το λόγο, υπήρξε ένταση. Δεν ήθελε να βγει δεύτερη φορά η Παύλα. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά και εσύ όταν σου είπαν αυτό. Ναι, να πάρει για πρόγραμμα. Είναι 100 χρόνια στην τηλεόραση εσύ. Παιδί μου, παίρνεις σκαλέτα ότι και πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα. Στήλιο. Πρόγραμμα, τι ώρα βγαίνεις. Δεν σκαλέτα, να τρελαθώ. Σου ξαναλέω. Πρόγραμμα, τι ώρα βγαίνεις. Και εγώ δεν πήρα σκαλέτα. Η ροή είναι όλη αυστηρή. Πώς ρε Στέφανε, εγώ πήρα σκαλέτα μπροστά σου. Εντάξει ρε παιδιά. Η ροή στα events είναι αυστηρή και οι μόνοι που αλλάζουν τελευταία στιγμή, αν αλλάξει κάποιος, είναι οι απονεμητές, γιατί κάποιος μπορεί να μην έρθει. Μπορεί λοιπόν να γίνει κάποια τέτοιου τύπου αλλαγή και έρχεται πανικόβλητος στο φλόρ και μου λέει τώρα θα φωνάξει σκηνή τον τάδε. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή που μπορεί να συμβεί κάποιες φορές και όχι πολλές. Συγγνώμη, και ο Στέφανος μεταφέρει την εκδοχή της Παύλας. Δεν είναι εκδοχή, τώρα η Παύλα έτσι όταν με τη σκηνή με τη μαμά της να βραβευτεί. Μίλησες με την πλευρά της Παύλας και σου είπαν αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Μη μου λέτε ότι είμαι συντελώς 17 χρόνια. Τι να σας πω. Ήξερε η Παολίνα ότι θα ανέβει σου με τη μαμά της. Και γι' αυτό διάλεξε τα ωραία λεπτά παπούτσια. Εσύ πιστεύεις ότι δίνεται σκαλέτα στους καλεσμένους? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα, γιατί δεν είμαι μέλος των ΜΑΤ, δεν έχω συνεργαστεί και φυσικά πιστεύω στα βραβεία. Στέφανε. Όπως πιστεύω ότι η Παολίνα έξω θα βραβευτεί με τη μαμά. Άλλο αυτό. Αυτό το πιστεύω. Άλλο αυτό. Εγώ σου ρωτάω κάτι συγκεκριμένο για αυτό που σου απάντησα εγώ. Δίνουν σκαλέτα στους καλεσμένους έτσι, χαρτί, σκαλέτα? Αν η λέξη σκαλέτα δεν είναι σωστή, θα σου απαντήσω. Και η λέξη πρόγραμμα είναι πιο σωστή. Δίνεται χαρτί πρόγραμμα, λοιπόν. Ότι βγαίνει τρίτο, ξαναβγαίνει έβδομο. Μετά τη Σταμάτη βγαίνει ο Τσουρός. Δεν υπάρχει αυτό, ρε Θέμη. Μετά τη Σταμάτη βγαίνει ο Τσουρός για απονομή. Δεν υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Φυσικά. Δεν το έχουν όμως όλοι. Το λέω, παιδιά. Δεν το έχουν καλεσμένοι όμως. Σάσα μου, προφανώς το έκανε στην Πάολα τότε. Τι να σου πω. Άρα εσύ τι λες, ότι είχαν κανονίσει από πριν ότι θα πάρει περισσότερα βραβεία και πήρε λιγότερα? Υπήρξε ένα βραβείο που χάθηκε. Το βραβείο ήταν πριν τη δεύτερη εμφάνιση. Γιατί χάθηκε? Σε σκαλέτα. Δεν το ξέρω, χάθηκε για διάφορους λόγους που χρειάστηκε. Αυτό μου μετέφερα. Και δεν ήθελε λοιπόν μετά εξοργισμένο τίμη τη Παύλα να βγει για δεύτερη φορά επί σκηνής. Ναι. Και αυτό σβήστηκε όμως εκείνη τη βραδιά, γιατί βγήκε επί σκηνής και όλα καλά και όλα ωραία. Ωραία. Και για ποιο λόγο και λοιπόν δεν έπαιξε στον αέρα? Αυτό που λες δεν έχει λογική. Έχει διότι... λογική ότι υπήρξε μια προστριβή και υπήρξε ένα κακό κλίμα και μια κακή συνεργασία σε κάτι που ξεκίνησε καλά. Εγώ του είδα εκεί πέρα και στα backstage, θυμάσαι. Δεν είδα. Μια χάρη ήταν όλοι. Και υπήρξε και άποψη ότι δεν θα ξανασυνεργαστούμε. Και αυτό μου το πάνε ξεκάθαρα.